Είναι οι δύο πιο πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν βλέπεις το αποτέλεσμα που θέλεις, ενώ πιστεύεις ότι τα κάνεις όλα. Έρχονται ένα σωρό άτομα και μου λένε «Ρε εσύ τρώχεις 500 θερμίδες τη μέρα και δεν χάνω κιλά, δεν χάνω λίπος, τι ακριβώς συμβαίνει?» Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δύο σενάρια είναι πιθανά. Δεν είναι σίγουρα πιθανό ότι ο μεταβολισμός τους είναι χαλασμένος ή ότι έχουν κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Συνήθως το πρόβλημα εστιάζεται στην ανάληψη της ευθύνης των πράξεών τους. Δηλαδή, πιστεύουν μεν ότι τα κάνουν όλα, αλλά μπορεί να τους διαφεύγει από τη μνήμη τους ότι χτες, για παράδειγμα, ήταν με τους φίλους τους και ήπιανε δύο μπύρες παραπάνω επειδή ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή και το διασκεδάζανε. Ή μπορεί στο φαγητό τους να τους έπεσε λίγο παραπάνω ελαιόλαδο κατά το μαγείρεμα ή στη σαλάτα τους. Μετά αποκτάνε μια νοοτροπία θύματος που τους φταίνε όλοι οι εξωτερικοί παράγοντες, τους φταίει ο μεταβολισμός τους, τους φταίει η παρέα τους, η δουλειά τους που δεν τους αφήνει να έχουν χρόνο να προετοιμάσουν τα γεύματά τους. Και όλοι αυτοί οι λόγοι φταίνε γιατί δεν βλέπουν το αποτέλεσμα που θέλουν στη ζυγαριά τους και πάνω στο σώμα τους. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν αναλάβεις την ευθύνη και δεν δεις την αλήθεια κατάματα, δεν υπάρχει ελπίδα. Μόνο όταν αναγνωρίσεις τα λάθη σου και πάρεις τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια σου, υπάρχει τεράστια πιθανότητα να δεις σημαντική διαφορά από ένα πρόγραμμα διατροφής και άσκησης που κάνεις. Αυτή είναι η μία πιθανή αιτία. Η δεύτερη πιθανή αιτία είναι ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη, ξέρουν ότι οι πράξεις που κάνουν αυτή τη στιγμή δεν είναι σωστές, ξέρουν με τι ακριβώς να τις αντικαταστήσουν, ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο θα δουν διαφορά, αλλά δεν το κάνουν. Σε αυτές τις καταστάσεις βρισκόμαστε οι περισσότεροι και δεν χρειάζεται να κάνουμε πρόγραμμα διατροφής για να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Πολλοί ξέρουμε τον τρόπο του να γίνουμε πιο πετυχημένοι στη δουλειά μας ή του πώς να μιλήσουμε σε ένα άτομο του αντίθετου φύλου για να φλερτάρουμε ή πώς να κάνουμε ακριβώς τις προπονήσεις μας για να δούμε διαφορά ή πώς να κάνουμε τη σωστή διατροφή, τι ακριβώς να αποφύγουμε, τι ακριβώς να καταναλώσουμε. Αλλά δεν το κάνουμε γιατί ακριβώς έχουμε κάποια εμπόδια που βάζουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Και συνήθως εκεί μεγάλο ρόλο παίζουν οι πεποιθήσεις, οι λανθασμένες, οι περιοριστικές πεποιθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας. Θυμάμαι και εγώ ήμουν κολυμβητής και μια ζωή ήμουν το πιο στρουμπουλό παιδάκι στην ομάδα. Θυμάμαι ότι ήταν πεποίθησή μου ότι δεν πρόκειται ποτέ να δυνατήσω, ποτέ να βγω πρώτος, ποτέ να διεκδικήσω κάποιο μετάλλιο, κάποια διάκριση στη ζωή μου. Αυτή η πεποίθηση με εμπόδιζε από το να κάνω τις πράξεις που χρειαζόντουσαν για να έχω το αποτέλεσμα που ήθελα. Μέχρι που μία συγκεκριμένη στιγμή γνώρισα έναν άνθρωπο, τον προπονητή που με καταξίωσε, και μου άλλαξε αυτές τις πεποιθήσεις. Αλλάζοντας αυτές τις πεποιθήσεις και φτιάχνοντας έναν προορισμό, ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα συγκεκριμένο στόχο τον οποίο θες να πετύχεις, και για αυτό το σκοπό μπορεί να σε βοηθήσει μία άσκηση που μπορεί να κάνεις στον εαυτό σου, είναι να γράψεις ένα χαρτί, μία επιστολή προς το μελλοντικό εαυτό σου και να γράψεις «Καλησπέρα, μελλοντικέ Στέφανε», αν μιλάμε για μένα. «Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είσαι τόσα κιλά, είσαι τόσο καλός στην κολύμβηση ή στο τρέξιμο ή στο τρίαθλο που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή και δείχνεις περίπου σαν αυτήν εδώ την εικόνα. Έτσι έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα του που θες να πας και καθημερινά οποιαδήποτε σου πράξη σε οδηγεί προς εκείνο το αποτέλεσμα. Σταματάς να έχεις αυτή την οτροπία θύματος, να ψάχνεις να βρίσκεις άλοθη και να ψάχνεις να αποδίδεις ευθύνες οπουδήποτε αλλού εκτός από τον εαυτό σου. Αναλαμβάνεις την ευθύνη και παίρνεις τον έλεγχο στα χέρια σου και έτσι είσαι πολλά βήματα πιο κοντά σε αυτό που ονειρεύεσαι για τον εαυτό σου. Είτε αυτό λέγεται διατροφή, είτε λέγεται δουλειά, είτε λέγεται άσκηση, αγώνας, οτιδήποτε από αυτά. Φτιάξε λοιπόν τον προορισμό σου, τον τελικό σου στόχο, γράψε αυτή την επιστολή και κάνε τα απαραίτητα βήματα που χρειάζονται μέρα με τη μέρα, δίνοντας μια μικρή μάχη για να φτάσεις όλο και πιο κοντά σε εκείνο εκεί το σημείο. Ανάλαβε την ευθύνη των πράξεών σου, έχει ξεκάθαρο στο μυαλό σου τον τελικό προορισμό και καθημερινά κάνε την απαραίτητη προσπάθεια. Να είσαι καλά, ραντεβού στο επόμενο βίντεο, είστε πανιδίν.